θεωρώ κατάδια της παρατάξεως. Κατάδια. Θεωρώ προσωπική κατάδια την πράξη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά να αρνηθεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Κατάδια. Δεν πρόκειται περί λανθασμένης αποφάσης, πρόκειται περί κατάδιας. Στη Γερμανία έχουν την Παρασκευή σύσκεψη όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Γερμανίας για το θέμα της Ελλάδος, πώς θα καμφθούν εκεί οι αντιρρήσεις του Αγματικού Δικαστηρίου για να δοθούν τα χρήματα στην Ελλάδα. Στη Γερμανία τα κόμματα κάθονται σε ένα τραπέζι και συζητούν το πρόβλημα της Ελλάδος. Και στην Ελλάδα καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την ώρα της χρεοκοπίας της χώρας τους πολιτικούς αρχηγούς να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν. Και οι αρχηγοί αρνούνται να προσέλθουν. Και βεβαίως, η άρνηση της κυρίας Αλέκας Παπαρίγα και η άρνηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα είναι τελείως σύμφωνη με την ιδεολογία τους και συμβατή. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει: το χάος είναι ωραία κατάσταση, αρκεί να φέρει λύση προς τα αριστερά. Άρα είναι ειλικρινής ο άνθρωπος, λέει να γίνουν όλα μπαχαλογία, επενημηθεί το. Η δε κυρία Παπαρίγα είπε στη Βουλή: τώρα είναι η ευκαιρία μας να πάρουμε τον τρίτο γύρο. Ονειρεύεται τη χρεοκοπία της χώρας. Ονειρεύεται την καταστροφή της Ελλάδος για να μπορέσει να κάνει την Ελλάδα κομμουνιστικό κράτος. Άρα αυτά τα δύο κόμματα, συνεπεί προς την ιδεολογία τους, αρνούνται να πάνε να συζητήσουν με τα άλλα κόμματα. Σωστό. Είναι δυνατόν όμως η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που κατά βάση εκπροσωπεί στην Ελλάδα την αστική τάξη, να λέει όχι στην πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας? Είναι δυνατόν να προοδεύσει η χώρα μας να πάμε σε αυτό που είπε στην Ομόνια προηγουμένως, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως αρνείται να πάει στη συζήτηση? Είναι αυτά σοβαρά πράγματα? Και βεβαίως ο κ. Παπανδρέου εσχρά φέρθηκε. Και βεβαίως ο κ. Παπανδρέου όφιλε να έχει κάνει αυτή τη σύγκληση πολύ νωρίτερα. Και βεβαίως ο κ. Παπανδρέου όφιλε να μην φέρει τα κόμματα από το τελεσμένο γεγονότων. Όλα αυτά είναι αληθή. Αυτά όμως δικαιολογούν τον κύριο Σαμαρά να μην πάει στην Προεδρία της Δημοκρατίας και να θέλει να λέγεται ηγέτης να κυβερνήσει άλλο τη χώρα? Ντροπή, κύριε Σαμαρά. Ντροπή στη Νέα Δημοκρατία. Ντροπή για αυτή την πράξη. Σε μια ώρα που βλέπουμε μια άθλια κυβέρνηση και έναν ανίκανο πρωθυπουργό, αντί να δούμε από την άλλη μια αξιωματική αντιπολίτευση που να δίνει μια ελπίδα, βλέπουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση χειρότερη ακόμα. Και είναι πολύ θλιβερό και πάρα πολύ απεσιόδοξος εικόνα. Και όλοι οι ξένοι είδαν και γελάνε σήμερα ότι σε όλο τον κόσμο μπορεί να κάθεται να συζητάνε για το ελληνικό πρόβλημα πλην των ελληνικών πολιτικών κομμάτων. Ιδού η ευθύνη των πολιτών να συνετίσουν τα κόμματά τους και να σοβαρευτούν.